Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί πριν από λίγες μέρες οι Γερμανοί στο Eurogroup να έστειλαν σαφές μήνυμα για την μη αναστροφή μεταρρυθμίσεων, μπλοκάροντας τη δόση για την απόφαση αναστολής της εφαρμογής της αύξησης του ΦΠΑ στα 5 νησιά που έρουν το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Στην πραγματικότητα όμως έδειχναν στο μέτωπο των συντάξεων, στέλνοντας αμφίπλευρο μήνυμα προς Ελλάδα και Κομισιόν. Στη ΜΕΝΑ μην υπαναχωρήσει από τις ανηλυμένες δεσμεύσεις της, στη ΔΕΝΑ μην κάνει τα στραβά μάτια στην μεταμνημονιακή επιτήρηση της χώρας. Το Μέγαρο Μαξίμου βέβαια δεν θεωρεί καθόλου τελειωμένη την υπόθεση της μη περικοπής των συντάξεων, ειδικά με ορίζοντα τις εκλογές, κάτι που σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες θα εξελιχθεί εν μέσω θέρους ένα power game μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου για το εν λόγω ζήτημα. Τα ρυθμιστικά εμπόδια σε ενέργεια, μεταφορές και επικοινωνίες στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερα από ό,τι στις άλλες χώρες, μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδική έκθεση που συνέταξε ο ΟΣΑ. Κατά τον ίδιο, λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλές σε σύγκριση με τις χώρες του ΟΣΑ, δεδομένου του μικρού μεγέθους της οικονομίας της. Αυτό το εμπειρικό γεγονός αποτελεί χαρακτηριστικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, της ελληνικής οικονομίας εδώ και δεκαετίες, ενώ όπως σημειώνει στην έκθεση, παρά την διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης που ξεκίνησε μετά την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας απέτυχε να ενισχύσει τις εξαγωγικές επιδόσεις. Στόχο να συστηθεί για τα καλά στην ελληνική αγορά και να καθιερώσει τη θέση της στη χαμηλή και μεσαία κατηγορία κινητών, έχει βάλει τη θηγατρική της Huawei Honor, η οποία διαχωρίζει όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό τη θέση της από την μητρική εταιρεία, αναφέρει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Country Manager της Honor για την Ελλάδα, Shen Wang. Για το μέλλον, όπως αναφέρει η εταιρεία, ετοιμάζει να μας συστήσει ένα νέο έξυπνο κινητό, να αυξήσει τα κανάλια διάθεσης στην ελληνική αγορά, συνάπτοντας νέες συνεργασίες, αλλά και να εμπλουτίσει την γκάμα των προϊόντων της, φέρνοντας εντός ελληνικών συνόρων τα περισσότερα των μοντέλων που κυκλοφορούν ήδη στην Κίνα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρική αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δικτυμόνα και με τις 766,33 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,59% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.